σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου. Καλώς ήρθατε στην Offsite των ΕΑΡ. Πολλές ειδήσεις της επικαιρότητας μας και σήμερα. Θα συνδεθούμε με την Μικαέλα Μέσου για να δούμε, κυρίες και κύριοι, για τις μεταρρυθμίσεις επί Δημοκρατικού Συναγερμού. Ακόμη τρεις μήνες και ό,τι έγινε, έγινε, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ. Μεταρρύθμιση για κλάματα. Ενώ τελειώνει το διάταγμα, τι θα γίνει με τα μέτρα. Επίσης, έχουμε σειρά επαφών Πρόεδρου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη, εν αναμονή της συνάντησης με τα ΤΑΡ. Όλα αυτά θα μας δώσει το ρεπορτάζ η συνάδελφος Μικαέλα από την ιστοσελίδα της Offsite. Μικαέλα, καλή σου ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Κωνσταντίνα, και στους τηλεθεατές μας. Να κάνουμε αρχή με τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης του ΔΣΗ, καθώς η απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής την περασμένη Πέμπτη για αναβολή των δημοτικών εκλογών αναμένεται ότι θα οδηγήσει πριν το τέλος του 2021 τα τρία νομοσχέδια που θα υλοποιήσουν τη μεταρρύθμιση στην Ολομέλεια για ψήφιση. Η μεταρρύθμιση, ωστόσο, της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι η μοναδική η οποία επιδιώκει η κυβέρνηση του ΔΣΗ, καθώς ανοιχτές παραμένουν ακόμα μεταξύ άλλων η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, όπως επίσης και η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, της οποίας η κυβέρνηση καλείται να τρέξει εντατικούς ρυθμούς, εάν θέλει να πετύχει την υλοποίησή τους. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε μόλις 15 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές δημιουργεί έξτρα πίεση στην κυβέρνηση με παραγωγική νομοθετική περίοδο να θεωρούνται οι επόμενοι τρεις μήνες μέχρι το τέλος του 2021, καθώς τα κόμματα στη συνέχεια θα βλέπουν προς το 2023 και τις προεδρικές εκλογές. Να αναφέρουμε ότι διαχρονικά η τελευταία χρονιά πριν από τις προεδρικές εκλογές περιορίζεται σε αντιπαραθέσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα, κυρίως με την αντιπολίτευση να μην θέλει να εγκρίνει από το νομοθετικό σώμα μεταρρυθμίσεις και τα πλάνα τα οποία μπορεί στη συνέχεια το κυβερνών κόμμα και η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσουν για προεκλογικούς σκοπούς. Μάλιστα, να περάσουμε και στην μεταρρύθμιση για κλάματα, Μικαέλα, να μας δώσεις λεπτομέρειες από αυτό το ρεπορτάζ. Το διπορικό μιας γελίας διαδρομής προς τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό καταγράφεται στη σημερινή τοποθέτηση του Διευθυντή Δύσεων της Digital 3, Παναγιώτη Τσαγκάρη, όπου μεταξύ άλλων γράφει πως από το 2014 με την εισήγηση των Άγγλων για έως 10 το πολύ δήμους και φτάσαμε το 2021 και συζητούμε για 20 δήμους, χωρίς να αποκλείεται έως το 2024 να πάμε και στους 23. Έτσι παίζεται το παιχνίδι στην Κύπρο όταν μία μεταρρύθμιση εξαρτάται από τη Βουλή, σημειώνει ο Παναγιώτης Τσαγκάρης. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την τοποθέτηση με τίτλο «Μεταρρύθμιση για κλάματα» στην offsite.com.cy. Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώνει το διάταγμα, Μικαέλα. Τι θα γίνει με τα μέτρα? Να πάμε να δούμε έτσι, να μας δώσεις λίγη ενημέρωση όσον αφορά το θέμα αυτό. Ακριβώς. Να πούμε ότι χθες Κυριακή, μετά από αρκετό καιρό, τα κρούσματα έπεσαν κάτω από 100, 94 συγκεκριμένα, ενώ στους 98 είναι νοσηλευόμενοι. Να πούμε πως την ερχόμενη Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου, τελειώνει το διάταγμα του Υπουργού Υγείας με τα υφιστάμενα μέτρα και το ερωτηματικό είναι αν θα έχουμε νέα παράταση των μέτρων μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ή αν θα προκύψουν κάποιες μικρές χαλαρώσεις. Αυτό που συζητείται έντονα είναι, παραδείγματος χάρη, να επιτραπεί η είσοδος στα γήπεδα και στους μη εμβολιασμένους με τη διενέργεια PCR. Όπως έγραψε πρώτη η Offsite, από τις 13 Σεπτεμβρίου είναι ένα πιθανό σενάριο εάν συνεχιστεί η μείωση των κρουσμάτων. Χαλαρώσεις στο Safe Pass ζητούν και τα κέντρα αναψυχής και άλλοι επιχειρηματίες, αλλά τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται σίγουρο, αφού μπορεί τα κρούσματα να πέφτουν, αλλά πλησιάζει ο χειμώνας, κάτι που ανησυχεί τους επιδημιολόγους και το Υπουργείο Υγείας, λόγω κυρίως του συγχρονισμού σε κλειστούς χώρους. Μάλιστα, όπως έγραψε και την Παρασκευή Offsite, υπάρχει σκέψη για να γίνουν ξανά υποχρεωτικά τα τεστ για τους εμβολιασμένους, ίσως εβδομαδιαίως και σε συγκεκριμένους χώρους εργασίας. Αναμένονται σύντομα αποφάσεις και για αυτό το θέμα, Κωνσταντίνα. Όσον αφορά τους εμβολιασμούς, να πούμε ότι η Κύπρος είναι πλέον στο 80%, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εμβολιασμοί σε οίκους ευγυρίας και ευάλωτες ομάδες με την τρίτη δόση. Σύντομα θα ανοίξει και η πύλη εμβολιασμού για την τρίτη δόση σε άτομα άνω των 65 ετών.
Μάλιστα, και καταληκτικά, Μιχαέλα, να δούμε την σειρά επαφών του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που θα έχει στη Νέα Υόρκη. Ένα αναμονή και τη συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ. Ακριβώς. Να πούμε ότι στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση βρίσκεται από την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, όπου θα προσφωνήσει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, ενώ θα παρακαθίσει επίσης σε γεύμα με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 24 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα, ενώ ακόμα δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τα Ηνωμένα Έθνη για το πότε θα υπάρξει τριμερή συνάντηση Αναστασιάδη Τατάρ με τον Αντώνιο Γκουτέρες, με το επικρατέστερο σενάριο να κάνει λόγο για αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Σημειώνεται ότι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Η Offsite παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στη Νέα Υόρκη και θα ενημερώσει με σχετικά ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτά είχαμε μέχρι στιγμής, Κωνσταντίνα. Μιχαήλα Μέσου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την ενημέρωση. Εκτενή ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βρείτε από την ιστοσελίδα της Offsite. Να είσαι καλά, Μιχαήλα. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, τώρα εμείς θα περάσουμε στο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο. Από το ΙΔΕΚ θα γνωρίσουμε το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας μαζί με τον κύριο Χαρίση Μπιτούλα, λειτουργό επικοινωνίας του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Επίσης, θα δούμε και μία εκδήλωση όπου διοργανώνεται για 15η χρονιά τη μεγαλύτερη γιορτή της έρευνας, επιστήμης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζονται. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χαρίση Μπιτούλα. Λοιπόν, ωραία. Συνδεόμαστε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Μπιτούλα. Εμείς θα πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις από την επικαιρότητά μας. Μέχρι να συνδεθούμε με τον κύριο Μπιτούλα. The Voice εντυπωσίασε τους κριτές η Έλενα από την Κύπρο. Γύρισαν και οι 4 κριτές. Η Αΐτη τη Δόξα και η άλλη Ευρωπαία. Πολλά τα νέα και από την αθλητική μας ενημέρωση. Λοιπόν, τοπικά στην Πάφο, σε επιφυλακή πυροσβεστική στο χώρο της Πυρκαγιάς. Στο μέρος της Πυρκαγιάς, στη Γιόλου, Μιλιού και Σίμου και Δρύμου, παρέμειναν κατά την διάρκεια της νύχτας οι ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης για την τελική κατάσβεση και επιφυλακή. Συνέδραμαν 4 αεροσκάφη του τμήματος δασών, 2 εκμισθωμένα ελικόπτερα πυρόσβεσης, 2 ελικόπτερα των Βρετανικών βάσεων και ελικόπτερο αστυνομίας και ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς σε ρόλο εναέριου συντονισμού. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα μας και στον κύριο Χαρίση Μπιτούλα, το λειτουργό επικοινωνίας του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Κύριε Μπιτούλα, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κυρία Αρουσιά, σε εσάς και τους ψηφιακούς θεατές της Digital TV. Καλημέρα σας. Λοιπόν, αρχικά, κύριε Μπιτούλα, θα θέλαμε να μας βοηθήσετε να γνωρίσουμε καλύτερα το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Θέλουμε να μας δώσετε έτσι λίγες πληροφορίες για το ρόλο, για το στόχο, καθώς και για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος. Πολύ σωστά τα λέτε. Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας είναι ο εθνικός φορέας, είναι αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Αποστολή του Ιδρύματος δεν είναι άλλη από την διαμόρφωση των συνθήκων εκείνων και των προϋποθέσεων που ευνοούν την ανάπτυξη της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στο νησί. Η στρατηγική μας στόχη είναι η εξέλιξη της κοινωνίας της γνώσης, η καθιέρωση της καινοτομίας ως πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης, η καλλιέργεια κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας στη νέα γενιά, η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση του οικοσυστήματος, καθώς και η ανάδειξη του αντίκτυπου της έρευνας και της καινοτομίας με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας ευρύτερα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Την ερχόμενη Παρασκευή, στις 24 του μήνα, το ΙΔΕΚ, κύριε Μπιτούλα, διοργανώνει για 15η χρονιά, όπως αναφέραμε, το European Research Night. Αναμφίβολα πρόκειται για την μεγαλύτερη γιορτή της έρευνας, επιστήμης και καινοτομίας στην Κύπρο.
Δώστε μας την εικόνα, τι ακριβώς γίνεται στη μεγάλη αυτή εκδήλωση. Πολύ ωραία. Όπως ήδη προαναφέρατε, το European Researchers Night είναι η μεγαλύτερη γιορτή της έρευνας, της καινοτομίας και της επιστήμης και επιστρέφει την ερχόμενη Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, διαδικτυακά αυτή τη φορά. Ο θεσμός αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς διοργανώνεται ταυτόχρονα σε περισσότερες από 350 πόλεις συγχρόνως σε όλη την Ευρώπη. 15η χρονιά είναι που συμβαίνει αυτή η εκδήλωση, αυτό το γεγονός στην Κύπρο, και το φέρνει κοντά το ΙΔΕΚ σε ψηφιακή μορφή λόγω των επιπτώσεων που όλοι γνωρίζετε της πανδημίας. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως κατά την περσινή χρονιά που πρώτη φορά έγινε ψηφιακά, είχαμε ρεκόρ επισκεψιμότητας των περιπτέρων, καθώς οι επισκέψεις στα περίπτερα ξεπέρασαν τις 18.000 επισκέπτες. Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας στην Κύπρο σε συνεργασία με τους κυριότερους φορείς του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, ερευνητικές ομάδες και επιστήμονες από ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και ερευνητικά κέντρα και κέντρα αριστείας, με το Υπουργείο Άμυνας να συμμετέχει επίσης, όπως και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρω πως η συγκεκριμένη εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, του κυρίου Κυριάκου Κόκκινου. Μάλιστα. Άρα, κύριε Πυρτούλα, τι θα μπορεί να κάνει ο κόσμος στην εκδήλωση, η οποία θα γίνει και φέτος, να αναφέρουμε ψηφιακά, άρα είναι πολύ εύκολο για τον κόσμο να συμμετέχει από το σπίτι ή το γραφείο του, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας το επιθυμεί, να μας δώσετε έτσι για το τι μπορεί να δει ο κόσμος μέσα από αυτή την εκδήλωση. Ναι, όπως είπατε, η πρόκληση του κορονοϊού δίνει και την ευκαιρία του ψηφιακού, της ψηφιακής λύσης. Οπότε δίνουμε την ευκαιρία σε όλο τον κόσμο να παρακολουθήσει και να συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση. Πρέπει πρώτα να διευκρινίσουμε πως η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν στην εκδήλωση και οι διαδικτυακοί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο έχουμε ετοιμάσει, που περιλαμβάνει ξεναγήσεις, ερευνητικά εργαστήρια, διαδραστικά παιχνίδια, ζωντανούς διαγωνισμούς και βραβεύσεις, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εκπαιδευτικό υλικό και να ανταλλάξουν απόψεις με τις ερευνητικές ομάδες σε ζωντανό χρόνο. Επίσης, θα λειτουργήσει ο ψηφιακός εκθεσιακός χώρος με περισσότερα από 60 περίπτερα, στα οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να επισκεφθούν από το πρωί μέχρι και το βράδυ και να μάθουν περισσότερα για την έρευνα που εκπονείται στην Κύπρο. Δεκάδες ερευνητές και ερευνήτριες θα δώσουν δυναμικά το παρόν τους σε αυτά τα περίπτερα και σε άλλες δράσεις τις οποίες θα φιλοξενήσουμε στην διαδικτυακή πλατφόρμα. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθούμε στην εκδήλωση S-Factor, η οποία διεξάγεται όχι σε πλήρως ψηφιακή, αλλά θα έλεγα σε υβριδική μορφή. Είναι ο διαγωνισμός S-Factor, μέσα από τον οποίο μαθητές και μαθήτριες καλούνται να διαγωνιστούν με θέμα την επικοινωνία της επιστήμης, παρουσιάζοντας ένα επιστημονικό φαινόμενο της επιλογής τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα. Ο διαγωνισμός αυτόν, σε περαιτέρω λεπτομέρειες, αν θέλω να εμβαθύνω, ο διαγωνισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί και στις 23 και στις 24 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου και θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω της πλατφόρμας της εκδήλωσης. Πολύ ωραία. Να πούμε όμως και το κεντρικό θέμα της φετινής εκδήλωσης, καθώς και για το στόχο, κύριε Πυρτούλα. Το κεντρικό θέμα είναι η ψηφιακή και πράσινη εποχή και με το σλόγγαν Engage the Digital and Green Age προσκαλούμε το κοινό να ενημερωθεί, να αγκαλιάσει και να υποστηρίξει τη μετάβαση σε μια πιο ψηφιακή και πιο πράσινη εποχή. Μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες, στόχος μας είναι η ανάδειξη του σπουδαίου ρόλου που διαδραματίζει η έρευνα και η καινοτομία στη μετάβαση προς την ψηφιακή και πράσινη εποχή. Και οφείλουμε να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο πως η εκδήλωση χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Horizon Europe, και των δράσεων Μαρίς Κλοντός-Κακιουρί για την Έρευνα και την Καινοτομία. Λοιπόν, το European Research Night, κύριε Πυρτούλα, είναι ιδανικό και για τα παιδιά. Μάλιστα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα τρέξει και ένας μαθητικός διαγωνισμός. Να μας μιλήσετε λίγο για τον διαγωνισμό αυτό. Για τον διαγωνισμό τα είπαμε εν ολίγης πιο πριν. Ωστόσο, η εκδήλωση φυσικά, θα ήθελα να επανέλθω στο ερώτημά σας, πως η εκδήλωση φυσικά και είναι ιδανική για παιδιά. Και θα έλεγα πως ορισμένες δράσεις είναι ειδικά σχεδιασμένες ώστε να δώσουν το έναυσμα στα παιδιά να εμπλακούν σε αυτή τη γιορτή της έρευνας. Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους και όλους ανεξαιρέτως, όχι μόνο σε παιδιά. Έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν όλα τα σχολεία της Κύπρου, φορείς, οργανώσεις και άτομα εντός και εκτός του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας.
Στόχος μας δεν είναι άλλος από το να φτάσει σε όλους το μήνυμα ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι σημαντικές και μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση κοινωνικών και άλλων προκλήσεων. Η εξοικείωση του κοινού με τον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι πιο σημαντική από ποτέ στις δύσκολες στιγμές που διανύουμε. Γι' αυτό και βασική μας προτεραιότητα είναι η καλλιέργεια κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη νέα γενιά. Και όπως είπαμε, είναι ο διαγωνισμός S-Factor, ο οποίος ουσιαστικά τι είναι, επικοινωνούν παιδιά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γυμνασίου και λυκείου, επικοινωνούν την επιστήμη με απλό, δημιουργικό και χιουμοριστικό τρόπο μπροστά σε μια επιτροπή και βραβεύονται για τον τρόπο που θα επικοινωνήσουν την επιστήμη. Θα ήθελα να προσθέσω ένα τελευταίο σημείο στο θέμα των παιδιών. Έχουμε απευθύνει πρόσκληση αρχές του καλοκαιριού για συγγραφή ιστορίας μικρού μήκους. Θα είναι ένα e-book για το ταξίδι του Brainy και της Genie, που είναι οι δύο μασκότ της εκδήλωσης, που πηγάζουν από το Brain που είναι το μυαλό και το Genius που είναι η ευστροφία, η εξυπνάδα. Έχουμε απευθύνει αυτή την πρόσκληση στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα ήθελα να αναφέρω. Και στα πλαίσια της βραδιάς θα βραβευτεί η καλύτερη ιστορία. Και επίσης η καλύτερη ιστορία έχει εικονογραφηθεί από επαγγελματία και θα παραδοθεί ως ψηφιακό δώρο σε όλους τους συμμετέχοντες της βραδιάς. Λοιπόν, να δώσουμε και έτσι κάποιες λεπτομέρειες πληροφορίες για την εκδήλωση για τους ενδιαφερόμενους. Πού μπορούν να βρουν αυτές τις πληροφορίες οι πολίτες? Πάμε στο πρακτικό της εκδήλωσης. Για να μπορέσεις να αποκτήσεις πρόσβαση και να συμμετέχεις, να εξασφαλίσεις τη συμμετοχή σου στην εκδήλωση, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα την επίσημη του Ιδρύματος Έρευνας και Κοινοτομίας, www.research.org.cy. Εκεί υπάρχει ένα banner κατά την είσοδό σας. Πατώντας το banner σας κατευθύνει στην σελίδα εγγραφής και αποκτάτε πρόσβαση για την ημέρα της εκδήλωσης, δηλαδή 24 Σεπτεμβρίου του 2021 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Επίσης μπορείτε τηλεφωνικώς, καλώντας το 2220 5000, να πάρετε τηλέφωνο και να υποβάλλετε κάποια διευκρίνηση αν δεν το βρήκατε ή αν δεν το καταλάβατε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπιτούλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες. Ευχόμαστε και καλή επιτυχία σε αυτή την εκδήλωση. Για την ευκαιρία να προβάλλουμε την εκδήλωση τόσο σημαντική. Να είστε καλά. Και εσείς καλύτερα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, εμείς συνεχίζουμε με άλλα θέματα από την επικαιρότητά μας. Πάμε εκεί που είχαμε μείνει. CDC, το εμβόλιο της Moderna, ελαφρώς πιο αποτελεσματικό από τα άλλα. Το εμβόλιο αυτό φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικό όσον αφορά την πρόληψη της σοβαρής COVID-19 και της νοσηλείας εξαιτίας της, σύμφωνα με συγκριτική ανάλυση στοιχείων από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς πάντως το εμβόλιο των Pfizer να υπολείπεται ιδιαίτερα. Και τα δύο mRNA εμβόλια των δύο δόσεων που έχουν παρεμφερεί σύσταση εμφανίζονται καλύτερα στη μείωση του κινδύνου νοσηλείας έπειτα πολύμοξη λόγω κορονοϊού σε σχέση με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson. Το εμβόλιο της Moderna μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας ή σοβαρής νόσου COVID-19 κατά 93%, αφού του περάσουν δύο εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση, ενώ η προστασία παραμένει πάνω από 90 επί τουλάχιστον 4 μήνες μετά τον πλήρη εμβολιασμό. Το εμβόλιο των Pfizer περιέχει προστασία 88% στους πλήρως εμβολιασμένους, η οποία μειώνεται στο 77% 4 μήνες μετά τη δεύτερη δόση. Τον Johnson & Johnson μειώνει κατά 71% τον κίνδυνο νοσηλείας, εμφανίζονται κάπως χαμηλότερη αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τους ερευνητές του CDC. Τα ανωτεροευρήματα βασίζονται στην αξιολόγηση του επίπεδου των αντισωμάτων σε περίπου 4.500 ενήλικες πλήρως εμβολιασμένους και στη σύγκριση των ποσοστών νοσηλείας με περίπου 2.400 ανεμβολίαστους κατά την περίοδο Μαρτίου-Αυγούστου 2021. Συνεπώς, περιλαμβάνουν και τις επιπτώσεις της πιο μεταδοτικής παραλλαγής δέλτα του κορονοϊού. Την προηγούμενη εβδομάδα, στοιχεία του CDC είχαν δείξει ότι οι πλήρως εμβολιασμένοι έχουν τουλάχιστον 10 φορές μικρότερο κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου λόγω κορονοϊού συγκριτικά με τους ανεμβολιαστούς. Σε κάθε περίπτωση, οι επιστήμονες του CDC τόνισαν ότι όλα τα εγκεκριμένα ή αδειοδοτημένα εμβόλια από την FDA παρέχουν σημαντική προστασία έναντι της νοσηλείας του COVID.
Κυρίες και κύριοι, αυτά είχαμε από την επικαιρότητα μας μέχρι στιγμής. Μείνετε συντονισμένοι στην Digital. Ακολουθεί στις 11:05 το Business Hour by Brief. Καλή συνέχεια σε όλους σας.